Καλή Τριχάκη, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν αρκετά κρίσιμο για την ομάδα σου. Ήταν αρκετά κλειστό βέβαια, μπήκατε κάπως μουδιασμένα στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια ισορροπήσατε τα πράγματα, ήσασταν πιο καλοί ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο. Ανεβάστε την αποδοσή σας, όμως δεν κατορθώσατε να πάρετε έστω ένα θετικό αποτέλεσμα και ήρθαν και τα δύο γκολ στο τέλος και έτσι ήρθε αυτή η ήττα. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Ναι, Ηλία, είναι ακριβώς έτσι. Εμείς μπήκαμε μουδιασμένοι, υπήρχε άγχος στην ομάδα στα παιδιά. Δεν δουλέψαμε καλά, είχαμε μία μέρα συγκεκριμένα, έλειπαν κάποια παιδιά. Παρ' όλα αυτά, μας θέλαμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι ή το χ, την νίκη. Δεν το πήραμε όμως, λόγω ότι είμαστε ψυχολογικά πολύ φορτωμένοι και άγχος. Θεωρώ ότι το πρώτο γκολ του Άρη ήταν ένα λάθος του διαιτητή. Πέναλτι δεν υπάρχει στη φάση. Μετά μας έφερε εκνευρισμό και είχαμε βγει μπροστά να ισοφαρίσουμε. Θεωρώντας από την αρχή, που, όπως σου είπα, να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, είτε την ισοπαλία είτε την νίκη. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσαμε. Τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια που κάνουμε από το Δεκέμβριο μέχρι και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έχουμε ένα παιχνίδι. Εγώ θα σταθώ σε κάποια άλλα πράγματα, ότι αυτή τη στιγμή μετά από 15 λεπτά που μιλάμε παίζονται ακόμα παιχνίδια στο Ρέθυμνο. Η διοργανώτρια αρχή πρέπει να το δει αυτό, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Δεν κοιτάζω βέβαια τους άλλους, εγώ κοιτάζω τι κάνει ο Τριχάκης ο Μιχάλης στην προσωπική του ζωή, στη δουλειά του και στις δουλειές του και στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν έχω μάθει να ζητιανεύω ποτέ, δεν θα το κάνω ούτε τώρα, ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Αυτό που μου αναλογεί, αυτό παίρνω και αυτά που δίνω, τα δίνω με την καρδιά μου, όχι με ζητιανιά. Από εκεί και έπειτα πρέπει να φτιάξουν πολλά πράγματα στο ρεθυμιωτικό ποδόσφαιρο, πάρα πολλά. Και δεν είμαι εγώ αρμόδιος να τα φτιάξω. Εμένα είναι άλλη δουλειά μου, προσπαθώ μέσα στο γήπεδο, στις ομάδες που αναλαμβάνω, να δείχνω μια εικόνα, να διορθώνονται ένα καλό επίπεδο. Και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Η δουλειά που αναλογεί στους άλλους για να φτιαχτεί το ποδόσφαιρο είναι ανήκει σε άλλους και αυτοί πρέπει να το κοιτάξουν. Ευχαριστώ πολύ.